Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παιδιά. Πάλι καλά και εσύ και παίζουμε λίγο εδώ. Πολύ χαίρομαι. Τα παιδιά παίζει. Μα ναι, και εμείς πρέπει λίγο, γιατί η παιδιά δεν θα βγει αλλιώς. Δεν βγαίνει. Δεν τη βγάζουμε. Δεν ξέρω, ναι, αυτή η δεύτερη φορά του κλεισίματος ήταν λίγο παρά για όλους, νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι λίγο παιχνίδι. Όμως, είμαι της άποψης ότι η πρώτη καραντίνα μας έπιασε, το πρώτο lockdown μας έπιασε αδιάβαστος, απροετοίμαστος. Ναι. Και αρχίζαμε σιγά σιγά να το γνωρίζουμε κατά τη διάρκειά του. Τώρα όμως είναι και ο λόγος που σήμερα μιλάμε έτσι και με άλλους καλεσμένους που φέρνουμε για να δείχνουμε δραστηριότητες και μικρά πραγματάκια απλά να κάνουμε στο σπίτι. Ερχόμαστε τελικά εμείς και προσαρμόζουμε το lockdown στα μέτρα μας. Και αυτό είναι το ωραίο, το όμορφο που βρίσκουμε τελικά χρόνο να κάνουμε πράγματα με τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, είναι το μόνο, ας πούμε, συσσαγωγικά θετικό. Το ότι έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και για μας και για την οικογένεια. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα να σας φέρω. Πολλά πράγματα. Ναι, πολλά και παιχνίδια. Για διάφορες ηλικίες. Θα φτιάξουμε ηφαίστειο με σόδα, θα γίνουμε παλαιοντολόγοι. Μας έχεις βάλει εδώ πέρα δεινοσαυράκια μέσα στον πάγο. Έτσι. Εγώ θα σας ξεκινήσω σήμερα με αυτά εδώ, που είναι και για πιο μικρά και πιο μικρές ηλικίες. Βέβαια, θα μπορούν να παίξουν όλοι. Μπορεί να κάθεται πολλή ώρα. Εγώ να δει. Αυτά τώρα τι είναι. Τι είναι εσύ που τα αγγίζει εδώ πέρα και παιχνιδιαρίζει τόση ώρα. Εγώ, ολόκληρο κορίτσι 24 χρονών. Και έχω ενθουσιαστεί με αυτά εδώ τα μπαλάκια. Το πιστεύω. Δεν είναι φοβερά. Είναι αγχολητικά τύπου αυτά που θέλεις κάτι έτσι να σφίξεις. Τι κάνει, ή τα πετάς. Να το αυτό, δεν είπαμε τα παιδιά παίζει, ορίστε. Ήθελα να πετύχω το ιδέες, πράγμα. Ξυπνάνε. Το παιδικό το ένστικτο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι καταπληκτικά. Είναι φοβερά, άμα μόλις πιάσεις. Είναι πολύ ωραία ιδέα όταν κάνετε μπάνιο τα παιδάκια σας. Μπράβο. Να βάλετε από αυτά τα μπαλάκια έτσι και να παίζουν στο νεράκι. Αυτά είναι για φυτά. Δεν αγχωνόμαστε για το. Είναι για φυτά. Είναι αυτά τα μικρά μπαλάκια εδώ. Κάτσε να σας δείξω. Υπάρχουν σε καταστήματα στο εμπόριο. Σε καταστήματα παντού μπορείτε να βρείτε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εδώ στα χεράκια. Έτσι είναι κανονικά. Πώς γίνεται. Τα βάζουμε στο νερό 5-6 ώρες. Μεγαλώνουν έτσι. Το κάθε μπιλάκι, το μικρό, το μπλε, δηλαδή γίνεται σαν το πορτοκαλί, ναι. Θα τρελαθώ. Και έχει σε διάφορα χρώματα. Και μπορείς να κάνεις. Εγώ έχω τον ενδιασμό μου για το αν υπάρχει και ελοχεύει κίνδυνος να το καταπιεί το παιδί. Εντάξει, σίγουρα τα αλλά πολύ μικρά. Αλλά μιλάμε για ηλικίες μεγαλύτερες, φαντάζομαι. Όχι, για το όχι. Και παιχνίδι. Πιο μικρά, ρε παιδί μου, τα αφήνεις. Εντάξει, μαζί να είσαι. Γιατί τα είπαμε τώρα μπορούμε κιόλας να είμαστε και μαζί. Εγώ σας έχω φέρει εδώ και. Α, τις γνωστές σακουλίτσες. Μπράβο. Τα οποία μπορείς να βάλεις μέσα. Ωραία, θα κάνω εγώ τη βοηθό σου σήμερα. Για πολύ μωράκια. Αμέ. Μα είσαι καλύτερη πάντα βοηθό. Αχ, ευχαριστώ. Μ' αρέσουν τα παιχνιδάκια για παιδιά. Δε. Να το. Τέλειο, ναι. Και το δικό μου το μεταξύ, παιδί δεν ήταν ποτέ μικρό μωράκι και δεν μπορώ να απευθυνθώ σε αυτό γιατί θα τα ανοίξει. Δεν είμαι μωράκι. Θα βάλεις, εσύ βάλει εκεί ζελοτέιπ, βάλει διάφορα. Θα το βρει τον δρόμο. Κοίτα, αν ωραίο δεν βάζεις το στόμα. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που δεν βάζουν παιδί μου στο στόμα ποτέ. Δεν έχεις φόβο. Τέλει, θα παίξει πολύ. Μετά να σου πω, βάζεις και ζωάκια. Βάζεις και ανθρωπάκια. Βάζεις εδώ. Την έσπασα. Θα σε σκοτώσω. Δεν πειράζει, ρε σιγά. Μου διέλυσε τον μπαλάκι. Δεν πειράζει. Είδες κάτι έγινε εκεί όμως. Γι' αυτό κάτι δημιούργησε. Κάτι είναι όμως και το παιδί μπορεί να το σπάσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τι έκανα, το σπάσα. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Να μου χαλάς τα παιχνίδια μου. Παίζουμε εμείς περισσότερο από ό,τι τα παιδιά. Αυτή είναι η χαρά. Έτσι, μα αυτό δεν είναι. Σου προσφέρει, αλήθεια είναι. Και εδώ βάζεις τιαράκια, βάζεις κουταλάκια, βάζεις ό,τι αρχίζει και παίζει. Ωραία, πάρα πολύ ώρα. Πάρα πολύ ώρα. Και έχει και πολλά χρώματα. Οπότε και με τα χρώματα για να ξεκινήσει η Χριστιανά να παίζει. Παιδιά, για να ξεκινήσει η Χριστιανά να παίζει, φανταστείτε λίγο πώς θα το αντιληφθεί όλο αυτό το μικρό σου παιδί. Σκεφτείτε λίγο τι γίνεται. Εγώ είμαι το πειραματόζω. Επί 24 χρόνια. Επίσης δες. Μα να σου δείξω κάτι. Να σου δείξω, δες. Ναι. Επίσης το ανακάλυψα πριν από λίγο. Ακριβώς. Ναι, και εγώ όταν τα έβαζα και φεύγανε στο σπίτι. Μα είναι τέλειο, ρε παιδιά. Ναι. Χοροπηδάνε αυτά. Είναι φοβερά. Είναι φοβερό μέση play κάνεις με αυτά, αλλά μπορείς να κάνεις. Ναι, με τα χρώματα μπορείς να μιλήσεις για τα χρώματα με τα παιδιά. Βέβαια, να τα μάθουν έτσι. Το νερό. Τι θέμα είναι αυτό. Μπλε. Μπράβο σου. Μπλε είναι. Οπότε για πιο μικρές ηλικίες. Έλα, πάρε. Να ορίστε. Θέλοντα τα πάρουν όλοι. Μα γιατί να μην τα γράφουμε αυτά, ρε παιδιά. Σήμερα. Γιατί είμαστε σοβαροί εκεί. Μία με τη μύγα εκεί πριν, μία εδώ με τον μπαλάκι. Λοιπόν, ωραία τα μπαλάκια αυτά. Ωραία. Κρύβουμε πραγματάκια μέσα. Τα Playmobil μας, τα ζωάκια μας. Βάζουμε το παιδί σε μια διαδικασία εξερεύνησης. Μπράβο, αν κάνεις μόνο μπλε, μπορεί να είναι θάλασσα. Και αναγνώριση των πραγμάτων. Μπράβο. Αυτό. Με τα κάθε χρώμα μπορείς να παίξεις. Εντάξει, οπότε. Δηλαδή, βάλεις μόνο μπλε, ας πούμε, ή μόνο πράσινα. Κάνεις ένα περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, το άλλο που σας είπα. Να το πάρω αυτό από εδώ, να το βάλω λίγο στην άκρη. Ναι, γιατί μου αποσπά την προσοχή, αλήθεια. Ναι, το ξέρω, άστε, γιατί.
Λοιπόν, τώρα. Ωραία. Τι θα φτιάξουμε. Μπορούμε να κάνουμε τώρα το επόμενο. Το οποίο ή μπορείς να το κάνεις σκέτο για να βλέπει καλά τη διαδικασία το παιδί και να συμμετέχει. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε σόδα, ξύδι και χρώματα ζαχαροπλαστικής. Ωραία, εύκολα. Θα τα βγάλω και αυτά από εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε, ας πούμε. Εδώ. Βάζουμε σόδα. Ναι. Μέσα. Μαγειρική, ε. Μαγειρική σόδα, ναι. Παντού βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Και έχουμε σπίτι περισσότερο. Ναι, είναι εύκολο υλικό. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Φέστιο. Φέστιο, θα εκραγεί. Oh, εγώ σα το δείχνω τώρα. Είναι φοβερό αυτό. Σα το δείχνω τώρα σκέτο. Θα μπορούμε να το δείξουμε και με το αλουμινόχαρτο που μπορούμε να μπορούμε κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε το και με ένα απλό ποτηράκι, αν δεν έχουμε αυτού του κινδύνου. Ναι, ναι, όχι. Εγώ του έφερα γιατί κάνουμε με τον Οδυσσέα πολλά τέτοια. Αλλά μπορεί να πάρει και ένα απλό ποτήρι. Και τι άλλο μπορείς να κάνεις τώρα. Μπορείς είτε να είναι έτσι, τώρα θα σας δείξω και τους δύο τρόπους, απλά για να δει ο κόσμος πώς γίνεται. Δεν το κάλυψα, mm-hmm. επίτηδες, για να το δούμε. Λοιπόν. Αυτό που δείχνουμε στη φωτογραφία θα κάνουμε. Ναι. Τι ωραίο. Λοιπόν, βάζουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής. Ένας εύκολος τρόπος να εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι ηφαίστειο και έτσι. Τι συμβαίνει ακριβώς. Να του πούμε ποια είναι η λάβα, ποιος είναι ο κρατήρας, τι γίνεται. Και με τα χρώματα πάλι, το ίδιο. Γιατί μετά, αν ενώσεις χρώματα, ας πούμε το κίτρινο. Με το μπλε, κάνεις το μπλε. Πράσινο. Τσακ, τσακ. Τέλειο. Λοιπόν. Και ωραία. Πάμε τώρα, παίρνουμε το ξύδι. Είστε έτοιμοι? Όχι. Oh. Εγώ σας έφερα και γυαλιά. Φέρε, φέρε. Τρελαθώ. Κάτσε να δω, είναι κανένα πιο μεγάλο. Αυτό μπορεί να είναι, για δες. Τώρα το έβαλα. Τα έχω καθαρίσει, να ξέρετε, τα έχω απολυμάνει, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια, τέλεια. Έχουμε έτοιμοι για βουτιά. Λοιπόν, στη θάλασσα. Είστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμο, μικρέ μου επιστήμονα. Εντάξει. Μ' αρέσει που είστε έτοιμοι πάντα να παίξετε. Παναγία μου, χαρά. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι. Ναι. Ωραία, κάνω το κόκκινο να κάνει ένα-ένα στα υπόλοιπα. Ναι. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Να το πρώτο ηφαίστειο. Να το. Βγήκε το πρώτο. Τώρα θα κραίγει το δικό μου ηφαίστειο. Για πάμε, κάνε κι εσύ. Όποιο χρώμα θες. Το μπλε θέλω εγώ. Να δούμε. Βάλε, βάλε, μην το φοβάσαι. Κάνε κι άλλο. Μπράβο, Χριστιανά, μπράβο. Και εσύ. Και εγώ το πράσινο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το πράσινο, όλοι μπορούν να δείξουν τον λόγο. Έτσι. Ορίστε. Τέλειο. Ωραία, θα κάνω και το κίτρινο. Κίτρινο. Ναι. Να μου το αφήσετε. Ωραία, έτσι. Και το αλουμινόχαρτο μπαίνει από πάνω. Μπράβο. Και τι κάνεις τώρα. Φέρε. Μπορείς να πάρεις, όπως το κάναμε τώρα εδώ, ωραία. Να βγάλεις. Θα σλερώσω τώρα λίγο. Δεν πειράζει, θα καθαρίσουμε μετά. Α, κάτσε να καθαρίσουμε. Πολευτέρης θα καθαρίσει. Έλα, να το. Λοιπόν, βάζουμε τώρα πάλι λίγο. Για να έχουμε. Τώρα θα κάνει βέβαια αυτό. Πολύ βασμαρή. Δεν πειράζει, για να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν. Θα ψαχνόμαστε. Ελαφρινή είναι η σόδα, δεν πειράζει. Με προσβεύει. Να το. Λοιπόν, εδώ. Ωραία. Κάνουμε και μια τρυπούλα. Άντε τώρα. Κάτσε να το κάνουμε αυτό, να το έχει πλάνο η Δανάη. Έλα, ναι. Βάλ το αρχείο, Δανάη, το ηφαίστειο. Ωραία. Πάρε και το ξύδι σου. Πάμε. Μ' αρέσει αυτό. Πολύ βάλε, μην το φοβηθείς. Έτσι. Να το. Μπράβο σου! Αυτό θα πει ηφαίστειο, ένας μοναδικός τρόπος. Και απλώς, πολύ εύκολος. Αυτό, άμα θέλει να ξοδεύεις το ξύδι σου και να το καταναλώνεις σε κάτι της... Ορίστε ένας τρόπος. Ναι. Όμορφα πραγματάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Και ξέρεις τώρα μετά, εγώ σου δίνω στον Οδυσσέα σιριγκούλες ή κάτι και αρχίζει και βάζει. Πώς κάνει το παιδί, όταν μπαίνει στη διαδικασία και βλέπει, ας πούμε τώρα αυτό που είδαμε εμείς να βγαίνει προς Αυτό τρελαίνεται, παιδιά, δεν υπάρχει η αντίδραση. Αφού πολλές φορές μπορεί να ξυπνήσει από το μεσημεριανό ύπνο και μου πει: μαμά, θα κάνουμε πειράματα. Πειράματα, κατευθείαν. Κατευθείαν. Παίρνει τώρα, ξέρει, βάζει, κάνει. Δεν. Είναι φοβερή η διαδικασία. Ξέρεις πόση ώρα κάθεται? Μια ώρα. Γιατί μετά τον αφήνω και όλα, εντάξει, είναι και τεσσάρων. Τον αφήνω και παίζει, παίρνει χρώμα, το παίζει το άλλο. Ξέρεις τα μπουκαλάκια και αυτά, όλα τσουκ το ένα στο άλλο. Μωρέ, είναι ωραία παιχνίδια αυτά. Το σημαντικό που ξέρει είναι ότι μπορεί να παίξει με ασφάλεια. Εσύ γιατί είναι. Όχι, μου μιλά έτσι. Εγώ γιατί συνεχίζω να τα φοράω, έτσι. Είσαι επιστήμονα σοβαρό. Επιστήμονα. Έχει μια ομπρέλα ασφάλεια όσον αφορά το μικρό σου το παιδί, γιατί μιλάμε για υλικά τα οποία. Ναι. Δεν είναι επιβαρυντικά για τον οργανισμό. Δεν είναι χημικά. Μιλάμε για ξύδι, μιλάμε για σόδα που. Και στη γλωσσίτσα του να πάει στο στόμα του, α πούμε. Δεν θα του αρέσει απλά η γεύση. Δεν θα του αρέσει η γεύση. Οπότε δεν το ξανακάνει. Δεν το ξανακάνει και τέλος. Ναι. Λοιπόν, τώρα το άλλο που ήθελα να σας δείξω. Να γίνουμε τώρα και λίγο. Γίναμε επιστήμονες, πάμε να γίνουμε και λίγο παλαιοντολόγοι. Παίρνω εγώ από εδώ τα πειράματα. Ναι, σα τα κάναμε εδώ λίγο χάλια. Αυτό δεν θα χρειαστεί γυαλιά,
Όχι, όχι, εντάξει, δεν θα εκραγεί κάτι. Το παπάκι ήταν ντεκόρ ή θα... Ντεκόρ, εδώ, πάρε το κατοικίδιο μου. Το κατοικίδιό μου είναι, πού πας το παπάκι μου. Στην ποταμιά. Κάτσε να φέρω λίγο χαρτί να καθαρίσουμε. Ναι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε μινιατούρες του παιδιού, ό,τι ναι. έχουμε, ξέρω, δεινόσαυρους, οτιδήποτε, ζωάκια μικρά. Λοιπόν, τα βάζουμε σε ή ταπεράκια ή μπορείς μέσα σε μπαλόνι. Μπαλόνι. Τα βάζεις μέσα στο μπαλόνι, φουσκώνεις το μπαλόνι με νερό, το γεμίζεις, συγγνώμη, με νερό, το κλείνεις και το βάζεις κατάψυξη. Και μετά απλά βγάζεις το μπαλόνι και είναι μπαλάκια. Ή το κάνεις έτσι, αν έχεις τα ταπεράκια αυτά. Νομίζω είναι πιο πρακτικό, ναι. πιο εύκολο. Ναι, λέω, αν κάποιος δεν έχει, ας πούμε, ταπεράκια, ωραία, και έχει ναι. ένα μπαλόνι, ας πούμε, στο σπίτι. Λοιπόν, τα βάζουμε στην κατάψυξη, παγώνουν και τα βγάζουμε. Και τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε. Πού είναι το, να το. Και έτσι γινόμαστε παλαιοντολόγοι του μέλλοντος. Έτσι. Βρίσκουμε απολυθώματα, γιατί δεν έχουμε βρει και. Απολυθώματα πάγου. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Βάζουμε. Αλάτι. Αλάτι. Και δίνουμε στο παιδί. Ναι. Και αρχίζει και σκάβει. Και αυτό αρχίζει μετά σιγά σιγά όσο μαλάκι βάζεις. Ναι, 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 ναι. Και αρχίζει και ανοίγει. Και αρχίζει, βλέπεις. Κατευθείαν αρχίζει και σπάει. Κάτσε να πάρουμε αυτό. Να σου φέρω το σιδερένιο από εκεί, το μαχαίρι. Κλάκλα. Να γίνει η δουλειά πιο γρήγορα. Καλέμι. Αυτό ξέρεις πόση ώρα και άμα έχεις και... Άμα έχεις και υπομονή ειδικά, πολύ, πολύ, πολύ ώρα μπορεί να κάθεις. Ή άμα είσαι και ζωρισμένος να... Και σου κανέβει το δημοσαυράκι μέσα και σου τρώει το δάχτυλο. Και σε τρώει και τελειώνει ιστορία. Δεν είναι και αυτό αρχίζει μετά και λιώνει κατευθείαν. Αντάς, βλέπεις. Πόπο. Σε αρχίζεις και εξηγείς, μπορεί να μιλήσεις για το χιόνι, που με το που ρίχνουμε αλάτι στους δρόμους. Για το νερό, για πάρα πολλά πράγματα και να καθόσαστε και πάλι πολύ εύκολο. Μπράβο. Ή μπορεί και να στο κάνει τούμπα και να σου πει να το, εδώ είναι. Έτσι. Τι με βάζεις και κάχνω. Φαντάζεσαι, άκυρο, τελείως. Εδώ είναι. Ναι, ή νερό να ρίξεις, πάρα πολλά σου λέω, μπορείς να κάνεις πολλά. Τώρα, για πιο μεγάλα μπορεί να κάνεις και... Τώρα αυτό θα το ανοίξω εδώ, Περίμενε, θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι, ναι. Θα βάλω αυτά εδώ. Να τα βάλεις όπου σε βολεύει. Λοιπόν, για πιο μεγάλα, εντάξει και για πιο μικρά, αλλά με βοήθεια για να μπορούν να βρουν. Λοιπόν, μπορείς να φτιάξεις ένα χάρτη του σπιτιού. Α, το πώς είναι το σπίτι, την κάτωψη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι και... Αχ, έχω ξεχάσει. Να το πάρω την τσάντα. Να πάρω, να πάρω. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, Μαρή μου. Το θέμα είναι να βγει το αποτέλεσμα σωστό. Να το. Λοιπόν, και παίζουμε κυνήγι. Θησαυρού, στο σπίτι. Τι ωραίο είναι αυτό. Μπορείς να κάτσεις, ναι, μπορείς να κάτσεις να φτιάξεις και μαζί με το παιδί, ανάλογα και την ηλικία, να κάνετε, ας πούμε, το χάρτη του σπιτιού, τα δωμάτια, το μπάνιο και όλα, ξέρω εγώ, και ή να του κρύψεις πράγματα και πάνω στο χάρτη, όταν είναι και πιο μικρό που δεν μπορεί να διαβάσει, να του πεις, ξέρω εγώ, εδώ, δίπλα στο κομωδίνο. Ή, ξέρω εγώ, στη σκηνή σου. Και τώρα, ή μπορείς να του κρύψεις μικρά πραγματάκια έτσι που του αρέσουν πολύ, παιχνίδια ή κάτι, ας πούμε, καμιά λιχουδιά έτσι, ναι, τώρα, ναι, 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 λόγω των ημερών. Ή μπορείς να έχεις σε αυτά τα σημεία, όταν είναι και πιο μεγάλο το παιδί και μπορεί να διαβάσει, γρίφους. Μάλιστα, τύπου. Ας πούμε, ρε παιδί μου, το διαβάζεις κάθε βράδυ πριν να κοιμηθείς. Στη σελίδα 3, για να δούμε τι θα βρεις. Α, τι ωραίο. Για πιο μεγάλα, δηλαδή, μες στο σπίτι. Και εντάξει, γίνεται χαμός. Άσε που μπορείς να τους πεις, αλλά να αντιθούμε κιόλας και εξερευνητές ή detective κι αυτά. Και να γίνει. Να σβήσει το φως. Και να ζήσουν όλη η οικογένεια να το ζήσει. Να δημιουργήσει ένα πέπλο μυστηρίου μέσα στο σπίτι. Και να κυνηγάς, να ψάχνεις, να ζητάς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πώς μπαίνεις, πόσοι γονείς γίνονται έτσι μέσα. Τελικά κάνουν τα παιδιά στη τηλεόραση, οι γονείς παίζουν μόνοι τους. Όχι, τους αρέσει πολύ. Πόδια έχει, πλάτη έχει, κεφάλι δεν έχει. Αναποδογύρισε την και να βρεις τον επόμενο γρίφο. Καρέκλα. Να τον. Είδες τα. Εντάξει, για ένα παιδί όμως είναι. Ναι, ξέρεις, θέλει λίγο, έτσι να το. Ναι, να το ψάξει λίγο, να αναζητήσει. Εννοείται, εννοείται. Νομίζω είναι η ιδανική γρίφη αυτή. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Απλοϊκή. Τόσο όσο. Μπράβο. Που μπορεί το παιδί να χρησιμοποιήσει λίγο το μυαλό του. Ναι. Μπράβο. Γιατί το γρίφο του Einstein θα λύσει το παιδί, εννοείται. Σωστό, σωστό και αυτό. Ναι, βρήκα κάτι στο ίντερνετ που έλεγε αφαίρεσε 13 βήματα. Λέω, όχι, εντάξει. Όχι. Για του γυμνασίου ηλικίου μπορεί, εντάξει, αλλά εδώ για πιο μικρά, ναι. Τα απλά, ρε παιδί μου, να. Πω. Από το σπίτι πριν να βγεις, μην τυχόν και ξεχαστείς, να θυμηθείς να τα φορέσεις, αλλιώς τα πόδια θα πονέσεις. Τέλειο. Εντάξει, έχουν
Έχουν και αυτά τη γλύκα τους. Ναι, και τώρα τα γυαλιά, αν δεν μπορείς να σκεφτείς. Τα γυαλιά της μοιοποίησης. Να πονέσεις, να κουτουλήσεις κάπου. Κουτουλήσεις, να πατήσεις μια αγκάθα. Ναι, μπορεί και αυτό. Αλλά αν ας πούμε οι γονείς δυσκολεύονται, ναι, μπορούν να μπουν στο ίντερνετ. Πατήσουν γρίφους για μικρά παιδιά. Θησαυρού και να βρουν. Ναι, δεν είναι ανάγκη τώρα. Δηλαδή, άμα και ο ίδιος κολλήσει ένας γονιός και λέει τώρα πού θα τα κάνω τώρα αυτά τους γρίφους. Πες στο ίντερνετ και τέλος. Έχει έτοιμα. Μπράβο. Μαρία μου, πες μου κάτι. Αυτή την περίοδο σίγουρα θα είσαι τηλεφωνήματα από μαμάδες, από μπαμπάδες. Ποιος είναι ο πιο έντονος έτσι προβληματισμός τον οποίο βιώνουν μαζί με το μικρό τους το παιδί? Ο πιο έντονος, ε. Και ποιες λύσεις μπορεί να τους δώσεις? Αυτό, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε στο σπίτι για να τα απασχολήσω. Και να φύγουν και από την οθόνη. Το μεγαλύτερο λάθος νομίζω είναι αυτό που κάνουν οι γονείς. Επιτρέπουν στα παιδιά να καταναλώνουν πολύ χρόνο βλέποντας τηλεόραση ή κάποια βιντεοπαιχνίδια. Δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Είναι ότι η οθόνη είναι εκεί. Δεν έχεις παιδί, αλλά συγγνώμη. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι ένα παιδί. Ναι, όχι, σίγουρα. Το θέλω το τάμπλετ το οποίο έχω συνηθίσει. Το λάθος έχει γίνει εξ αρχής. Στην πορεία όμως νομίζω δύσκολα μπορείς να απαγκιστρώσεις ένα παιδί πάνω από ένα. Από το λάπτοπ του, από το τάμπλετ ή από την τηλεόραση. Mm. Πολύ δύσκολο. Κοίτα, και τώρα είναι και διπλάσια, έτσι, γιατί τώρα σκέψω ότι από 4 χρονών πρέπει το μεσημέρι. Όχι, και πρέπει το μεσημέρι να καθίσουν σε έναν υπολογιστή για να δουν τη δασκάλα και τους συμμαθητές του. Είναι και αυτό, ναι. Δηλαδή είναι διπλή οθόνη πια. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει στη ζωή των παιδιών, δηλαδή δεν μπορούμε και τελείως, αλλά μπορείς να βρεις. Ή ξέρω εγώ μέχρι τάδε ώρα, ξέρω εγώ, ή να βάζεις ας πούμε άλλο ένα και τέλος. Οπότε, έλα να κάνουμε αυτό τα παιδιά, μόλις τους δώσεις τέτοια ερεθίσματα, θα σηκωθούν. Άρα νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή για τους γονείς είναι αυτό. Τι να κάνουμε στο σπίτι. Τι τους λες. Τέτοια πράγματα τους λέω. Τέτοια πραγματάκια. Ναι. Το θέμα όμως είναι και οι ίδιοι να θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και όχι να πούνε να αφαιθούν στην εύκολη λύση του «Δες τηλεόραση, δεν πειράζει». Όχι, να παίξουμε όλοι μαζί. Ναι. Είναι ναι. Πολύ καλύτερο. Ή να σου πω και κάτι. Θέλει το παιδί κάτι να δει στο τάμπλετ. Ωραία. Πάρε έμπνευση από αυτό. Ή έλα να δούμε. Ξέρω θα βρούμε τους γρίφους στο τάμπλετ. Μπράβο. Οπότε να μπει και η τεχνολογία που τους αρέσει και να κάνουμε μετά και αυτό ή πριν ή μετά, ας πούμε. Δηλαδή να. Συνδυαστικά, ας πούμε, για να μην νομίζει ότι αυτό το πράγμα είναι ο εχθρός, ξέρω εγώ. Να είμαστε και δύο χαρούμενοι. Ναι. Ή έλα να δούμε ο Αϊνστάιν, ας πούμε, τι έγινε τότε και αυτό και εκείνο. Είναι αυτή η περίοδος όντως ιδανική για οικογένειες, για μαμά, μπαμπά και παιδιά να γεφυρώσουν ενδεχομένως κάποια χάσματα, να διορθώσουν λάθη στη μεταξύ τους σχέση. Το βλέπεις να γίνεται? Κοίταξε να δεις, όταν μια οικογένεια από την αρχή έχει καλές, ρε παιδί μου, βάσεις, νομίζω ότι η καραντίνα περνάς τέλεια. Τέλεια. Δηλαδή, σε κάτι τώρα που... όταν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όταν η μαμά ή ο μπαμπάς λείπουν πάρα πολύ από το σπίτι, είναι πάλι μια ευκαιρία για το γονιό να το ζήσει, ας πούμε, και για το παιδί. Να καλύψει το χαμένο έδαφος στο προηγούμενο διάστημα. Είναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. Είναι, δίνει χρόνο μπράβο. Πολύ. Και περνάνε και χρόνο μαζί και μοιράζονται στιγμές. Πότε θα μας ξαναέρθεις? Όποτε θέλετε. Με παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλα τόσα παιχνίδια που μπορούμε να δείξουμε ή ασχολίες. Θα μου πεις κάτι θα δούμε. Και κατασκευές έχουμε και βιβλία να δείξουμε. Γιατί και τα βιβλία, εγώ αυτό πάντα λέω στους γονείς, γιατί πάντα λένε 8 ώρα βιβλία, δεν θα κάτσει. Να είναι παρεξηγημένο. Ναι, να παίρνεις ένα ερέθισμα από το βιβλίο και να κάνεις κάτι. Τι κάνεις. Ή από το πείραμα να πάρεις ερέθισμα, ας πούμε, ή από μια διαδικασία. Δεν βλέπεις εδώ ολόκληρο παιδί. Είναι ζωντανό, μας το έφερες αυτό. Ιδέες. Η προσωπικότητά του. Πάλι το σπάσεις. Αυτό το έρεσε. Δεν ξέρω. Δεν τα υπολογίζω. Σ' αρέσει να τα καταστρέφεις. Εντάξει, Χριστιανά, γιατί συγγνώμη. Ανακάλυψη είναι και αυτό. Ανακάλυψη είναι και αυτό. Να, σαν διαμάντια φαινόντουσαν. Λοιπόν, είδες. Μαρίμα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ, παιδιά, πάρα πολύ. Πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε, γιατί δίνουμε κίνητρο στις οικογένειες, στους γονείς και στα παιδιά. Χαίρομαι πολύ. Να είσαι καλά.